το φαγό του Καλλίνος Νιούς ήρθαμε εδώ στη χώρα Καλλίνου, στη Λαγκά, όπου κατασκευάζονται μερικά από τα πράσινα σημεία. Είναι ο κύριος Άμιος Βαλάντης εδώ, με τον οποίο θα μιλήσουμε και θα μας πει για αυτές τις κατασκευές που όντως τις βλέπουμε και είναι πάρα πολύ σταθερές. Λοιπόν, κύριε Βαλάντη, για πείτε μας τι ακριβώς γίνεται εδώ, ναι, τι φτιάχνετε εσείς. Εμείς έχουμε αναλάβει, δηλαδή το ξυλουργείο μου έχει αναλάβει ένα μέρος της κατασκευής, έχει αναλάβει τα 100 κομμάτια το κατασκευό, το ξύλινο, το καλοπιστικό κατασκευό. Ναι. Που μέσα θα μπουν οι κάθε πλαστική σε ανακύκλωση. Τα... Ναι. Και έχουμε πάρει την πρώτη ύλη από την εταιρεία, από τη City Post. Μας τα έχει στείλει, είναι έλατο εμποτισμού. Α, το ξύλο είναι, λοιπόν, είναι έλατο. Είναι έλατο, είναι ραμποτέ, ναι, στο κιλό. Είναι εμποτισμένα με ειδικά φάρμακα, με σεβούτες, για να έχουν αντοχή έτσι στην εξωτερική, ναι, χρήση, επειδή θα είναι έξω στην Ήπεθρο. Ναι, ναι, ναι. Εμείς φτιάχνουμε τα πλαίσια με καντρονάκι 4,5x4,5. Πόσα κομμάτια θα φτιάξετε, Βαλάντη? Εμείς έχουμε αναλάβει 100 κομμάτια να φτιάχνουμε. Θα τελειώσετε πότε? Πιστεύω, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει με την εταιρεία, τέλη Ιουλίου πρέπει να παραδώσω τη δουλειά. Μάλιστα. Είναι σταθερά, έτσι. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε. Είναι με κόλλα, ναι, όλα τα πλαίσια μας και οι σκελετοί, τα καντρόνια και τα ραμποτέ που μπαίνουν πάνω. Είναι κόλλα όλα τα πλαίσια και καρφιά. Τρία καρφιά βάζουμε σε κάθε ραμποτέ. Η συναρμολόγηση που γίνεται, Βαλάντη? Η συναρμολόγηση, επειδή εδώ ο χώρος μας είναι λίγο περιορισμένος και δεν μπορεί να έρθει και ο γερανός, έχω πάρει την άδεια του Δήμου. Και επειδή όλα αυτά συγκεντρώνονται μέσα στο βιολογικό. Πολύ ωραίο, ωραίος χώρος είναι εκεί. Είπα το εξής, για να αποφύγω και περιτά έξοδα της εταιρείας με γερανό από εδώ και από εκεί. Και από εκεί. Σωστά. Μια και καλή στο χώρο συγκέντρωσης, θα στείλουμε και παραμένουν και εκεί. Και από εκεί να φεύγουν. Άρα λοιπόν τα συναρμολογείτε, 100 κομμάτια είπατε. Ναι. Έτσι. Αν θέλετε, μπορείτε και κάποια στιγμή να πάτε εκεί να τα δείτε που. Και πότε θα είναι έτοιμα αυτά? Τα 100 κομμάτια τέλη Ιουλίου τα παραδίδω στην εταιρεία. Ναι. Ωραία, και από εκεί και πέρα. Τώρα είναι θέμα του Δήμου να βρει τους χώρους, ναι, και να τα αναλάβει. Μάλιστα. Τα άλλα, ναι, μέσα, δηλαδή αν έρθετε στο βιολογικό, θα δείτε ότι είναι παραπάνω κουτιά. Ναι. Γιατί είναι και άλλα 64 που τα κατασκεύασε. Άρα είναι όλα μαζί, δηλαδή 164. 164 η City Post και 100 ο Βαλάντης. Όλα είναι τη City Post. Απλά το δικό μου το κομμάτι μένει είναι 100. Τα οποία. Τα 64 είναι άλλο. Πολύ ωραία. Πάντως, Βαλάντη. Του ιδίου εργολάβου. Ναι. Μια εταιρεία είναι. City Post. City Post. Πάντως, βλέπω εδώ και τα. Βλέπω τα. Πώς λέγονται αυτά τα μέταλλα? Πώς λέγονται αυτά? Αυτά είναι σύρτες, ναι, αυτά είναι με τεσέδες είναι. Τεσέδες είναι δυνατή, βλέπετε. Ναι, είναι δυνατή. Δυνατή. Ωραία, λοιπόν, καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Αν μπορείτε να δείτε μέσα, να δείτε και την κατασκευή. Ναι. Πάμε μέσα. Με τις κόλλες. Πάμε. Αυτό δηλαδή, βρε παιδιά, εσείς που είστε οι μαραγκοί, οι τρομεροί, είναι το κλειδί για το θέμα της σταθερότητας. Ναι. Μάστορη. Ναι. Βάζουμε κόλλια. Δηλαδή, χωρίς την κόλλα θα υπάρξει πρόβλημα, έτσι. Ναι, ναι. Τα κάρφωσες, μετά από λίγο. Α, ενώ τώρα δηλαδή κόλλα και καρδιά. Μαζί. Κόλλα και καρδιά, θα είναι σταθερά την κατασκευή. Δηλαδή, δεν θα παίρνει την κατασκευή. Μάλιστα. Θα είναι σε φυσαρμονικά. Θα είναι σταθερή. Ναι, ναι. Για εξήγηση μου, Μάστορη. Θα βάλεις χωρίς κόλλα. Ναι. Και από κάτω. Τα κάρφωσες κανονικά. Ναι. Δηλαδή αυτό εδώ θα χτυπάμε. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε θα ξεστουλιαστεί. Θα ξεστουλιαστεί στα καλή δίκτα. Ενώ τώρα είναι πολύ δυνατό. Πάρα. Μάλιστα. Εμείς έχουμε μάθει ό,τι και να κάνουμε. Από το μερεμέτι μέχρι το μεγάλο να γίνονται ζωστά. Άρα πιάσαμε το νόημα, κυρία Μαΐλη. Κόλλα. Κόλλα και μετά καρφιά. Λοιπόν, για βάλει μου, Μάστορη, και τα ξύλα σου να δούμε τι γίνεται. Ναι. Άρα έχουμε δύο σημεία ασφάλειας, κυρία Μαΐλη. Μάλιστα. Έτσι έχουμε την κόλλα. Έτσι δεν φεύγουμε. Λοιπόν. Είναι μια εξωτερική κατασκευή που πρέπει, ναι, να μπει κόλλα για να δέσει. Α, θα τα βάλουμε όλα μαζί και μετά. Ναι, ναι, γιατί βάζουμε, μοιράζουμε εδώ την απόσταση. Σωστά. Με τον κύριο Βούη συζητάτε, κυρία Μαΐλη. Τι... Μου εξηγεί ότι το καθί είναι διπλό. Γιάννη, για πες μας. Είναι το λεγόμενο δίχαλο, ναι, το οποίο βασάει, είναι
Εσύ να βάζει δύο καφιά μαζί τώρα στην χρόνωση. Άρα έχουμε δηλαδή. Άρα τέσσερα δηλαδή. Τέσσερα. Μεγάλη σταθερότητα. Ναι, δεν βγαίνει αυτό με τίποτα. Με τίποτα. Το τύπου βελονάκι. Τώρα εξηγείται. Πάμε λοιπόν, Μάστορη. Πάμε λοιπόν να δούμε την τελική ευθεία. Πάντως έχω την εντύπωση, κυρία Μαΐλη, ότι με αυτή πλέον τη μεθοδολογία, έτσι, οι κατασκευές είναι σταθερές. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μάστορη μας εδώ. Οπα, οπα. Εδώ είναι τα διπλά, ε! Ναι. Λοιπόν, μας εξήγησαν ακριβώς πώς γίνεται και βλέπουμε ότι οι κατασκευές αυτές των 100 πράσινων στιμίων είναι απόλυτα σταθερές, γιατί και κολλάνε και τα σκαρφώνουν διπλά και τριπλά, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν. Πολίτες, στους έτσι. Πολίτες η έκκληση. Τους κάνουμε έκκληση λοιπόν. Και με σίδερο να γίνουν, άμα δεν προσέχουν. Ναι, δεν προσέχουμε και άμα κλωτσάμε και άμα σπρώχνουμε και άμα θέλει και σωστές κινήσεις. Λοιπόν, εδώ όμως τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σωστά. Και πολύ γερά. Παλάντη, πολύ ωραία η κατασκευή σας. Μπράβο στους μαστόρους σου. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Έτσι ρε παιδί μου, για να πούμε ότι η Κάλυμνος έχει και ωραίους μαραγκούς δηλαδή. Εντάξει. Τεχνίτες. Γεια σας παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.